Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδρο του χωριού, φίλοι επισκέπτες, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων Λουτροχωρίου, Ροδοχωρίου, Ριζού, αγαπητοί συγχωριανοί, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Αρσενίου, σας καλωσορίζουμε στη γιορτή θεσμό του Πράσινου Μήλου, η οποία συμπληρώνει φέτος 38 χρόνια ιστορίας. Ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα στο Σύλλογο Κριθιάς Λαγκαδά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η γιορτή αυτή λοιπόν ξεκίνησε να γιορτάζεται το 1985 με αφορμή την εκτεταμένη και εντατική καλλιέργεια του Πράσινου Μήλου της ποικιλίας Grandsmith και για αρκετά χρόνια κατήχε τα σκύπτρα στην καλλιέργεια των μήλων στο χωριό μας, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και βιωτική ανάπτυξη του τόπου μας. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί κατά πολύ η συγκεκριμένη αυτή ποικιλία του μήλου. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακολουθώντας την παράδοση 38 χρόνων, συνεχίζουμε να γιορτάζουμε. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της γιορτής αυτής έχει αναλάβει εδώ και 38 χρόνια ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Αρσενίου. Για αυτό το σύλλογο, αλλά και για όλους τους συλλόγους γενικότερα, θα μιλήσουμε σήμερα. Θέλοντας να τονίσω τη σημασία των πολιτιστικών συλλόγων, το πόσο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν στη διατήρηση, διαφύλαξη, διάδοση και διαιώνιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι οι θεματοφύλακες της παράδοσής μας. Είναι οι διαχειριστές του πολιτισμού μας. Γιατί ο πολιτισμός αντλεί από το παρελθόν, σχηματίζει το παρόν και ατενίζει το μέλλον. Θα ήθελα να παροτρύνω τα παιδιά, μα κυρίως τους γονείς, να συμβάλλουμε με κάθε μέσο στη διατήρηση του συλλόγου μας, θυσιάζοντας λίγο από το χρόνο μας, παραμερίζοντας κάθε ίχνος εγωισμού, μικροπρέπειας, αλαζονίας και αντιπαραθέσεων. Είναι λυπηρό ένα τόσο μεγάλο και αρκετά εύπορο χωριό να μην μπορεί να διατηρήσει ένα πολιτιστικό σύλλογο που αποτελεί φορέα πολιτισμού και το τελευταίο αποκούμπι για τη διάσωση και διάδοση των ηθών και θύμων μας, της ιστορίας του τόπου μας, της χώρας μας. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα μέσα στις αντίξωες και ξενόφερτες συνθήκες που ζούμε. Ας αντισταθούμε, ας ενδιαφερθούμε, ας σκεφτούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τον κόσμο που θα τους παραδώσουμε. Ας γίνουμε η γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον. Αγαπητοί γονείς, ο στόχος του Συλλόγου δεν είναι απλά και μόνο να μάθουν τα παιδιά μας 5 χορευτικά βήματα, αλλά μέσα από το χορό καλλιεργούν την αντίληψη της αρμονίας και του ωραίου στην ψυχή τους και μαθαίνουν στην αυτοπειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Ο χορός είναι άσκηση, παρέχει φυσική ανωτερότητα και παράστημα. Το ήθος της μουσικής διαμορφώνει το χαρακτήρα των νέων. Η μουσική διώχνει το άγχος, γαλινεύει την ψυχή και οδηγεί σε ψυχική ισορροπία, λέει ο φιλόσοφος Πλάτωνας. Τα βήματα του χορού μας τα σχημάτιζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Τα ακολουθήσαμε εμείς, οι γονείς μας, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν γερά και ευλαβικά το νήμα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί όταν τα παιδιά μεγαλώνουν στα χνάρια της παράδοσης, μαζί τους μεγαλώνουν και οι ελπίδες μας για ισχυρά θεμέλια του δικού τους αυριανού κόσμου. Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον, λέει ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Αυτό το σκοπό, τη διατήρηση της παράδοσης, κληθήκαμε να υπηρετήσουμε. Αυτό επιδιώκουμε να πετύχουμε. Βασικό και μοναδικό μέλημά μας είναι η σωστή λειτουργία του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογος δεν έχει πόρους, δεν παράγει προϊόν από το οποίο μπορεί να αποκομίσει έσοδα. Γι' αυτό
Μια φορά το χρόνο απευθυνόμαστε στους οικονομικούς παράγοντες του χωριού και της περιοχής μας για χορηγίες, για οικονομική ενίσχυση δηλαδή. Με τα χρήματα που αποταμιεύσαμε από την περσινή μας εκδήλωση και τα φετινά μας έσοδα, ελπίζω, ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ράψουμε φορεσιές ώστε να μην αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε από άλλους συλλόγους. Θα παρακαλέσω και πάλι, αν υπάρχουν φορεσιές στα σπίτια κάποιων, να επιστραφούν στο σύλλογο. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο έργο που επιτελέσαμε στον ένα χρόνο ανάληψη στη διοίκηση του συλλόγου. Αρχικά ξεκινήσαμε με τον καλωτισμό και την ασφάλεια του κτηρίου. Βάψιμο, κατασκευή τουαλέτας, κουζίνας, δουλάπας γραφείου. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαγιάτη Ζαχαρία και τη Δημοτική Αρχή που μας βοήθησε σε αυτό. Δημιουργήσαμε 3 χορευτικά τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Δημιουργήσαμε χοροδία. Και όσον αφορά τις δράσεις του συλλόγου ήταν αρκετές. Συμμετοχή του μεγάλου χορευτικού τμήματος και του παιδικού στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας. Συμμετοχή στην καρναβαλική παρέλαση στη Σκύδρα. Συμμετοχή του παιδικού τμήματος στο δεύτερο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών στη Σκύδρα. Συμμετοχή του τμήματος παραστάσεων με τη συνδρομή χορευτών από το Σύλλογο Μαυροβουνίου στο χορευτικό αντάμωμα στο πολύχρονο Χαλκιδικής, στο Αρσένη, στο Μαυροβούνι. Επίσης, ξεκινήσαμε τον πρώτο εορτασμό της επετείου της γενεκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην εκκλησία του χωριού μας. Και δεν σταματάμε εδώ. Έπεται συνέχεια με νέες δράσεις, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για την πολιτιστική αναβάθμιση του χωριού μας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το Ολοαγραφικό Μουσείο, που με τόσο κόπο και μεράκι δημιούργησε ο συνταξιούχος δάσκαλός μας Τερζίδης Στάθης, τον οποίο ευχαριστούμε και τιμούμε ιδιαίτερα και για τη συγγραφή του βιβλίου που αναφέρεται στην ιστορία του χωριού μας, το Λαογραφικό λοιπόν Μουσείο θα τεθεί υπό την αιγίδα του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη Τερζίδη και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα φανούμε αντάξει της τιμής και της εμπιστοσύνης του. Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τη Δήμαρχό μας, το προσωπικό του Δήμου, τους εθελοντές που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς, τα ονόματα των οποίων τα βλέπουμε στην οθόνη. Τους παραγωγούς που πρόσφεραν τα πράσινα μήλα, που είναι οι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το χοροδιδάσκαλό μας, τον Πούζη Γιάννη, που καταφέρει να μεταδίδει την αγάπη του για την παράδοση σε μικρούς και μεγάλους. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς, επισκέπτες και συγχωριανούς, για την απόψινή σας παρουσία. Την απόψινά μας εκδήλωση πλαισιώνουν η μακεδονική μπάντα Χάλκινα Υποχρώματα και στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωαννίδη και τον Μπάμπη και Μαναζίδη. Να τη χορεύεις τη ζωή, γιατί δύσκολα περπατιέται. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.